μουσική της ακροτηριασμένης μπαλαρίνας. Είχα την αίσθηση ότι εννοείς τον εαυτό σου. Τη μουσική να χαμηλώσει. Είχα την αίσθηση ακούγοντας τις μουσικές ακροτηριασμένης μπαλαρίνας ότι είσαι εσύ ακροτηριασμένη μπαλαρίνα, ότι εννοείς τον εαυτό σου. Και εσύ είσαι. Και εγώ είμαι. Και όλοι το παιδί είμαστε. Εκεί είναι και τα παιδιά εκεί είναι. Όλοι είμαστε ακροτηριασμένες μπαλαρίνες. Αφού απέχει γυναίκα, είπαμε. Απέχει γυναίκα από το κοσμικό δημιούργημα. Συνεπώς είμαστε ακροτηριασμένοι, αφού το κατασκεύασμα αυτό είναι καθαρά ανδρικό. Και μάλιστα ανδρικό σχεδόν πρωτόγονο, έτσι δεν είναι φρέσκο. Έχουν κρατήσει τα ανδροπαράδοτα, όπως είπα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και παρατηρούμε όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε και δεν έχει κάνει ποτέ κανείς τίποτα για αυτά, γιατί είναι ανδρόφερτα, ανδρόπλαστα. Οι θεοί είναι ανδρόπλαστα πράγματα, κυριολεκτικά. Τον, τη σκοτώνουν ακόμα και την ώρα που πηγαίνουν να ζητήσουν βοήθεια σε ένα αστυνομικό τμήμα. Αυτές που τρώνε ξύλο, 65 είναι τα επεισόδια, ναι, επεισόδια. Της γυναικοκτονίας. Αυτές που τρώνε ξύλο, βιάζονται με την κυριολεξία του όρου, διότι δεν ανάγκη να κάνουμε σεξ για να σε βιάσω, μπορώ να σε βιάσω με ένα βλέμμα. Ένας άντρας μπορεί να πάει κοντά σε μια γυναίκα και να την κοιτάξει έτσι, να κουνήσει και το κεφάλι του και να σηκωθεί να φύγει. Αυτό είναι βιασμός, αν το βλέμμα αυτό λέει, μιλάει. Αυτό λοιπόν ένας άντρας μπορεί να το κάνει σε μια γυναίκα. Σε έναν άντρα δεν θα το κάνει, γιατί θα φάει ξύλο. Λοιπόν, η γυναίκα βιάζεται καθημερινά και επί χιλιάδες χρόνια και κυριολεκτικά και μεταφορικά από τον άντρα και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Είτε οι γυναικοκτονίες γίνουν 64.000, είτε 85, είτε 100. Γιατί στην εξουσία είναι ο άνδρας. Το Σύνταγμα είναι φτιαγμένο από άνδρες. Αυτό λέει τίποτα στις γυναίκες. Ότι το Σύνταγμα το οποίο προσκυνάει σήμερα, είτε θέλει είτε δεν θέλει, ο δημοκρατούμενος λαός, είναι φτιαγμένο. Πώς είμαι έτσι για να μου. Από άντρες. Λοιπόν, εάν οι γυναίκες δεν αντιληφθούν κάποια στιγμή το πόσο διασύρονται από τον άνδρα και πόσο αδικημένες και κακοποιημένες είναι, αλλά αυτό βεβαίως είναι μια νευροδομή στον εγκέφαλό τους πλέον. Δεν φταίνε οι γυναίκες, αυτό έχει περάσει στο DNA το γυναικείο και δεν μπορούν να αντιληφθούν ακριβώς ούτε καν τι λέω. Ότι για να γίνει αυτός ο κόσμος πραγματικά ένας ισορροπημένος κόσμος, θα πρέπει η γυναίκα να υπάρξει. Η γυναίκα δεν υπάρχει ακόμα. Η γυναίκα που βλέπουμε σήμερα, εσύ όλες, είσαστε ανδρικά πράγματα. Σας έχουν φτιάξει οι άντρες να είστε. Όλα αυτά που λέτε, κάνετε και αισθάνεστε, σας το έχει φτιάξει η ανδρική διάνοια. Είσαστε ρυθμισμένες να αισθάνεστε υπό τον άνδρα. Το μόνο το οποίο είναι υπό πάνω σας είναι ότι απέξουμε ξύλο, μάλλον θα σε δείρω, τίποτα άλλο. Αν υπήρχε όμως ένας νόμος, ανδρόπλαστος νόμος, ο οποίος θα παγόρευε τη βία, συλλήφθην, τη βία γενικώς και μεταξύ ανδρών, να παγορεύεται η βία, αυτός ο οποίος χειροδικεί, να το πληρώνει πολύ πολύ ακριβά. Να υπήρχε ένας νόμος που θα έλεγε ότι απαγορεύεται η βία. Απαγορεύεται η βία. Θα μου πεις πώς θα αποδείξω ότι δεν ξεκίνησα εγώ να δίνω σφαλιάρες, ο άλλος εμένα και εγώ αμύνθηκα. Μπορεί να υπάρξει τρόπος. Όλα αυτά όμως, ξέρεις, προσπαθούμε να τα πούμε σε μερικά λεπτά. Δεν γίνεται. Η δικαιοσύνη, ναι, θέλω να για πω. Τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη είναι ένα κατάπτυστο πράγμα. Η ελληνική δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη παγκόσμια, διότι είναι ύξης αφήξης και τίποτα παραπάνω. Σου λέει ότι αυτό ισχύει και μετά σου βάζει έναν άλλον και σου λέει ότι αυτό δεν ισχύει εάν αυτό ισχύσει. Και μετά σου λέει αυτό θα ισχύσει εάν ισχύσει το προηγούμενο. Και μετά, οπότε δεν βρίσκεις ποτέ άκρη. Έτσι, η δικαιοσύνη βασικά είναι μια εξουσία. Είναι τρεις οι εξουσίες υποτίθεται, πέντε είναι ή έξι. Η μία είναι η νομοθετική εξουσία. Ναι. Λες εξουσία τι σημαίνει? Κράτος, δύναμη. Ναι. Έτσι. Ναι. Μέχρι το 1952 η εξουσία ήταν μόνο άντρες. Οι άντρες νομοθετούσαν. Mm-hmm. Οι γυναίκες τρώγανε σφαλιάρες και ήταν σπίτι τους. Οι άντρες λοιπόν μέχρι τότε έφτιαχναν τους νόμους. Ποιοι? Αυτοί τα 300 ανθρωπάρια, με τις εξαιρέσεις τους βέβαια, τα οποία βρίσκονται στα έδρανα της Βουλής, την οποία
πριν από λίγες μέρες αποκάλεσα βόφρο. Ναι. Διορθώνω, διότι δεν είχα το χρόνο να εκφραστώ, γιατί με διέκοπταν συνέχεια. Δεν είναι μια τουαλέτα, όπως λένε, όπου εκεί είναι οι 300 αυτοί μέσα, οι οποίοι αποπατίζουν. Ο βόθρος είναι αυτός που δέχεται τα λύματα και είναι ο ελληνικός λαός. Το στεγανό που δέχεται τα λύματα, τις ακαθαρσίες των 300 εμπνευσμένων, είναι ο ελληνικός λαός. Ο βόθρος είμαστε εμείς. Αυτή είναι η τουαλέτα από πάνω και πέφτουν στο κεφάλι μας. Και δεν κάνει κανείς τίποτα για να το αλλάξει. Γιατί το Σύνταγμα το απαγορεύει. Θέλει αναθεώρηση. Για να αναθεωρηθεί αυτό το Σύνταγμα, το οποίο υπάρχει βασικά από το 1822, άκουσον. Από το 1822 μετά το ξανακοιτάξανε λίγο το 1844, μετά πήραν το 1975 και αλλάξανε μερικά αρθράκια και βασικά δεν είναι ούτε καν ελληνικός. Είναι από τη Δανία, ξέρω από το Βέλγιο, τα 100 άρθρα του Συντάγματος δεν είναι ελληνικά, είναι δανικά. Από άλλο, δηλαδή οι Έλληνες σημαίνει ότι είναι ηλίθιοι και δεν μπορούν να φτιάξουν ειδικό του Σύνταγμα και πάνε βάσει των όσων είπαν οι Δανείοι. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν. Έτσι, τον οποίο εμείς είμαστε τα άξια τέκνα, είναι ανίκανοι να φτιάξουν ένα πολιτισμό ελληνικό και παίρνουν το δανέζικο, που οι Δανείοι δεν υπήρχαν στο χάρτη. Αυτή λοιπόν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα των τριών εξουσιών, της νομοθετικής εξουσίας, των 300 ανθρωπαρίων, τα οποία αποπατίζουν σε μια στραφτερή τουαλέτα, η οποία είναι δικασμένη, όλοι ξέρουμε πώς είναι, τα οποία εμείς λουζόμαστε. Η άλλη εξουσία είναι η εκτελεστική, η κυβέρνηση. Εάν κάποιος ανατρέξει και προσπαθήσει να βρει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού, βάσει του Συντάγματος πάντα, εάν το βρει να μου τηλεφωνήσει. Εάν καταλάβει ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Εάν καταλάβει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υπουργού Μεταφορών, να με πάρει τηλέφωνο πάλι. Αν καταλάβει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τάδε, να μου τηλεφωνήσει. Όλα αυτά είναι που λέμε τα διαπλεκόμενα, είναι όλα μαζί. Πώς το λένε αυτό. Ένα καζάνι που ανακατεύεται. Που το λιμένονται όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί μέσα, κάνουν την πλάκα τους, κονομάνε λεφτά, διότι το επάγγελμα, τα επαγγέλματα που έχουν εφευρεθεί από τους ανθρώπους, εφευρέθηκαν για κάποιο λόγο. Το επάγγελμα του πολιτικού, της εξουσίας, μάλιστα, διότι πρόκειται για εξουσίες, η λέξη και μόνο εξουσία είναι απεχθής λέξη για το λαό. Τη στιγμή που λέγεται δημοκρατία, δημοκρατία σημαίνει η δύναμη του λαού. Ο Δήμος, ο λαός τι κάνει ακριβώς, η δύναμή του είναι να ψηφίζει, ναι, να εκλέγει. Τι να εκλέγει, την εξουσία. Ναι. Δηλαδή, ο λαός διαλέγει αυτούς οι οποίοι θα τον κοπανάνε. Αυτό σημαίνει εξουσία. Είναι απεχθής λέξη. Η εξουσία βάλες δεν σημαίνει δε και τίποτα. Είναι από το, από το ίστιμη, από το είναι, από το υπάρχον δηλαδή. Από εκεί βγαίνει η εξουσία, είναι θηλυκό της μετοχής, το εξίστιμη. Λες τι σημαίνει. Δεν το ήξερα καν αυτό, ειλικρινά. Δεν το ήξερα καν ότι είναι από αυτό που. Δεν λέει και τίποτα. Ίστιμη σημαίνει η ίμη, σημαίνει είμαι, υπάρχω. Ωραία. Η εξουσία όμως σημαίνει κάτι κακό. Είναι η εκτελεστική εξουσία, λοιπόν η νομοθετική, και η πιο κατάπτυστη ακόμα δικαστική εξουσία. Που εκεί μόνο, δηλαδή, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι οι άνθρωποι είναι ανάπηροι. Κανονικά. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα δικαστήριο για να δικάζει μία υπόθεση και μετά αφού τη δικάσει ο δικαστής και πει αυτό. Ναι. Αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση και να πάει σε άλλο δικαστήριο. Πράγμα το οποίο σημαίνει τι. Ότι ο δικαστής ο οποίος έχει δικάσει την υπόθεση πρέπει να είναι βλάξ ή ανίκανος. Διότι θα έπρεπε να τελειώνει η δίκη εκεί πέρα σε ένα normal σύστημα, σε ένα φυσιολογικό ανθρώπινο σύστημα. Τελειώνει εκεί. Όταν έχεις να κάνεις έφεση και μετά ανέρεση και μετά κόντρα. Λες τι γίνεται εδώ πέρα. 10 χρόνια. Ποιο δικαστήριο είναι αυτό το οποίο τελικά θα μου πει τι τρέχει με την υπόθεση. Με έχω δίκιο ή άδικο. Σου λέει λοιπόν ο δικαστής έχεις άδικο. Πας σε άλλο να δίνεις άλλα λεφτά. Περνάνε χρόνια για να φτάσεις στα νέα. Να σου πούνε τώρα πώς έχεις πληρώσει. Έχεις μείνει άφραγκος. Τώρα λοιπόν πάρε και αυτή την απόφαση και τέλειωνε. Δεν έχει άλλο. Και λες αφού έχει το ένα δικαστήριο μπορεί να κάνει λάθος. Γιατί δεν μπορεί να κάνει και το τρίτο δικαστήριο λάθος με την ίδια λογική. Αν είναι βλάξ ο πρωτοδίκης, για ποιο λόγο ο ειρηνοδίκης, ο πρωτοδίκης, ο εφέτης, για ποιο λόγο δεν είναι βλάξ και ο αρεοπαγίτης. Ερωτώ. Να τολμήσω. Τους ακούοντες. Τους ακούω. Φαντάζομαι να απαντήσουν. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Οι άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, ποιο δικαστήριο θα τους δικαιώσει αυτούς τους ανθρώπους. Το ανύπαρκτο δικαστήριο. Το ανύπαρκτο δικαστήριο. Για να υπάρξει δικαιοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορώ να αντιληφθώ
τον πόνο τους, όπως μπορούσε να αντιληφθεί ένας υπουργός, πολύ γνωστός υπουργός, Σπυρίδων κάτι λέγεται αυτός, έτσι, πώς τον λένε. Πώς τον λένε, Σπυρίδων, Δημήτρη, ποιον εννοεί. Σπυρίδων το μικρό του. Έχει και μια παύλα στη μέση, Άδωνης. Α, ναι, 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 μάλιστα. Γνωστός. Ναι, ναι. Γνωστός. Μπράβο. Υπουργός Υγείας. Είπε ότι εμείς που είμαστε γονείς μπορούμε να νιώσουμε τον πόνο αυτών που χάσαν. Και ρώτησε αυτός, έχει χάσει κανένα παιδί, έχει πεθάνει κανένα παιδί του. Και μου είπαν όχι, λέω τότε πώς ξέρει τι πόνο αισθάνεται ένας γονεύς που έχει χάσει το παιδί του. Άρα δεν μπορεί να μιλάει για αυτό το πράγμα. Άρα λέει ψέματα και υποκρίνεται. Όπως κάνουν συνήθως όλοι οι πολιτικοί. Λένε ψέματα και υποκρίνονται. Αλλά το να λες ψέματα και να υποκρίνεσαι για κάτι που δεν έχει σχέση με το θάνατο και με την οδύνη ενός ανθρώπου που έχει χάσει παιδί, είναι άλλο και άλλο όταν εκμεταλλεύεσαι και φαίνεσαι τόσο αλαζόν και πρόστιχα ψεύτης και υποκριτής. Αυτό θα έπρεπε να πατάσετε, να πατάσετε πάρα πολύ άσχημα. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να πληρώσουν και να λογοδοτήσουν και να υποφέρουν πάρα πολύ, γιατί βάσει του ισχύοντος συστήματος, έτσι, των τριών εξουσιών, mm-hmm. η εκκλησιαστική εξουσία είναι η τέταρτη, η δικιά σας είναι η πέμπτη. Ο τύπος. Αλλά αυτό δεν πειράζει. Να πούμε, αυτοί είναι, χρειάζονται οι άνθρωποι, διότι πώς θα διασκεδάζαμε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι, πραγματικά 8 δισεκατομμύρια θα αυτοκτονούσαν και εγώ μαζί. Τι θα έκαναν. Δηλαδή, ο λόγος που γελάμε. Είμαστε εμείς. Όχι, ναι, εσείς θα σας οφείλουμε ένα χειροκρότημα, γιατί μέσα από αυτά που κάνετε, καλά ή κακά, μέτρια ή κατάπτυστα, εμείς υπάρχουμε όλοι οι υπόλοιποι, διασκεδάζουμε. Δηλαδή μπαίνει η κάμερα και βλέπουμε ξαφνικά όλο αυτό το πανηγύρι, το ξεφτυλισμένο πανηγύρι που υπάρχει στη Βουλή. Βλέπεις 300 γελίους να φωνάζουν, να ορίονται. Λες, τι είναι αυτό. Είναι οι άνθρωποι που νομοθετούν και εμείς υπακούμε. Ήμαρτον θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή μιλάμε, όλα αυτά είναι ανεκδίκητα, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει. Δηλαδή μένεις, ξαναγύρω σε αυτό που είπες για τους νεκρούς, ναι. στα Τέμπη. Αν έπρεπε να αποφανθώ ποιος πρέπει να πληρώσει. Μα το λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει το Σύνταγμα. Ποιος? Ο αρχηγός του κράτους, ο υπεύθυνος για τους υπουργούς, είναι ο πρωθυπουργός. Ο αμέσως επόμενος είναι ο υπουργός μεταφορών. Ο άνθρωπος αυτός υπέγραψε την σύμβαση 717 το 19, η οποία είχε ξαναυπογραφεί το 14 και είχε πρώτο υπογραφεί το 2002 και πάει λέγοντας. Και φτάσαμε στο σημείο του 19 που του είπανε πλέον απ' έξω οι δανειοδότες ότι σε 14 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Υπέγραψε κανονικά, όλα γίνανε και δεν έγινε τίποτα ποτέ. Το 21 έγινε υπενθύμηση, μνήα. Πάλι δεν έγινε τίποτα μέχρι που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. Θα έπρεπε τουλάχιστον, αφού ο άνθρωπος αυτός δεν είχε την ικανότητα, επειδή το σύστημα του λύνει του δένει τα χέρια και τα πόδια, να πει στον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει στους πολίτες ότι μου είπε ο Υπουργός Μεταφορών και εγώ σαν ανώτερός του ανακοινώνω στους πολίτες αυτού του κράτους να μην μπαίνουν στα τρένα, διότι είναι πολύ επικίνδυνο για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Τη στιγμή που γνώριζαν την επικινδυνότητα των σιδηροδρομικών γραμμών, αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι ως γνωρίζοντες την κατάσταση και μη ανακοινώντας αυτό. Δηλαδή είναι υπεύθυνοι, είναι ηθική αυτουργή που λέει. Άρα θα έπρεπε να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και να παραπευθούν και να μπουν μέσα για πάρα πολλά χρόνια, διότι δεν το έκαναν. Αυτοί είναι οι εγκληματίες. Όχι ο μικρός σταθμαχάκος, ο οποίος δεν μας ενδιαφέρει καν, η βίδα δηλαδή, το μηχάνημα όλο αυτό το οποίο γνωρίζει ότι δεν δουλεύει τίποτα, θα έπρεπε να ανακοινώσει στους ανθρώπους προτού γίνει το δυστύχισμα. Άρα ο υπεύθυνος είναι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός μεταφορών, αυτοί οι δύο. Και όλοι οι άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται. Αλλά άμα ξεκινήσει να βάζει φυλακή αυτούς τους ανθρώπους, η μισή Ελλάδα θα πάει φυλακή. Θα μείνουν 5-6, να πού θα προχωράμε. Και θα λέμε τι κάνουμε, ρε φίλε, να πούμε. 5-6 θα κάνουμε. Βγάλε τους έξω για να δείτε. Έχουμε βαρεθεί μόνο. Πρέπει να πάνε όλοι μέσα. Αλλά ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη που διακόπτω. Και κάτι άλλο. Είπαμε για τα Τέμπη. Ναι. Πριν από τα Τέμπη υπήρχε άλλη μια τραγωδία στο Μάτι. Βεβαίως. Εκεί πέθαναν 104. Βεβαίως. Έχουν βάλει τους πυροσβέστες ότι φταίνε. Ναι. Οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες είναι η μόνη αμέτυχη. Τα ανθρωπάκια αυτά, τα καημένα, τα οποία
πραγματικά κινδυνεύουν, διακινδυνεύουν τη ζωή τους και κάνουν ό,τι μπορούν με το μυαλό που έχει ο καθένας, αλλά διακινδυνεύουν, ό,τι μπορούν κάνουν. Δεν έχουν ούτε μέσα να ξυπηρετούν, δηλαδή τα τέτοια που έχουν τα 45 αεροπλάνα, τα 42 είναι για πέταμα. Σαν να ξυπηρετούν, δηλαδή τα τέτοια που έχουν τα 45 αεροπλάνα, τα 42 είναι για πέταμα. Έτσι, για πέταμα. Τα μέσα που έχουν τα αυτοκίνητα είναι για πέταμα τα περίπου. Ούτε τα συντηρούν τίποτα. Δεν υπάρχουν. Δεν τους ειδοποιεί κανείς. Αυτοί τι φταίνε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται και πάλι για αυτή τη. Ο Υπουργός Προστασίας Παλίτη. Ο αρχηγός της αστυνομίας. Κατά δεύτερο λόγο. Που λες τι να ξέρουν και αυτοί. Τότε έγινε ένα μπάχαλο. Πάλι πάμε στον Πρωθυπουργό. Ο οποίος Πρωθυπουργός απουσίαζε να που ήταν, δεν ξέρω που ήταν στο κάπου. Έμαθε ότι γίνεται αυτό. Έμαθε ότι υπήρχαν θύματα και ψευδώς λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν θύματα. Γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν θύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην του είπανε ότι υπάρχουν θύματα, καμένοι άνθρωποι να το απέκρυψαν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γι' αυτό ήρθε σπευσμένα. Δεν το είπαν ποτέ. Ήταν ένα συμβούλιο στις 9 η ώρα, βγήκανε στις 11, 11.30, 12 και τότε είπαν ότι μάθαμε ότι υπάρχουν κάποιοι νεκροί. Δηλαδή κοροϊδεύουν κατάφορα τον πολίτη, κοροϊδεύουν τον κόσμο κανονικά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες κανονικά. Δεν πρόκειται ποτέ κανείς να τους καταδικάσει, διότι υπάρχει το κόλπο με την ευθύνη των υπουργών. Έτσι, το περίφημο άρθρο. Ναι, το 85, την 86, την αυτό. Ναι, η βουλευτική. Γιατί μέχρι να τους. Πρέπει να δώσει το ένα συνέδριο στο άλλο, το ένα συμβούλιο στο άλλο, να επιτρέψουν και δεν επιτρέπουν ποτέ και δεν πληρώνει κανείς και τελικά ξεχνιέται. 6 χρόνια έχουν περάσει από το. Πώς λέγεται, από το μάτι. Και τώρα ξεκινάει αυτό που δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Αλλά ακόμα και αν γίνει, ας πούμε ότι γίνει, βάζουν φυλακή τον Πρωθυπουργό και τον. Τον τότε Πρωθυπουργό, λες. Τον Τσίπρα. Τον ίν Πρωθυπουργό. Εγώ, ο ίν Πρωθυπουργός δεν ήταν στο μάτι. Όχι, δεν λέω για το μάτι. Α, λες για τα Τέμπη, ναι. Μάλιστα. Τον βάζουν μέσα φυλακή και τον άλλο τον τύπο που είναι. Τι είναι. Κύριος Καραμανλής, ο Υπουργός Μεταφορών. Δεν αναφέρω ονόματα, δεν με ενδιαφέρει. Παρντών, τα ανέφερα. Τον τίτλο, λέω. Υπουργός Μεταφορών. Μπράβο, Υπουργός Μεταφορών, λοιπόν, πάνε φυλακή. Και τι θα αλλάξει. Τους βάλαν φυλακή. Μετά θα γίνουν και άλλα δυστυχήματα και θα βάλουν και τον άλλο πρωθυπουργό. Και τι θα αλλάξει. Βασικά οι άνθρωποι θα πεθαίνουν. Εμείς θέλουμε να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, όχι να πηγαίνουν, όχι αυτοί οι γελοί να πηγαίνουν φυλακή. Και τι έγινε, θα καταλάβουν αυτοί οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους. Θα δούνε τον τάδε και τον τάδε στη φυλακή και θα πούνε ναι, δικαιωθήκαμε. Και θα δούνε άλλο δυστύχημα μετά και άλλο δυστύχημα και κάτι άλλο, το οποίο θα είναι στραβό και ανάποδο. Εάν δεν αλλάξει. De profundis το σύστημα, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Γι' αυτό κάνω έκκληση μέσα από το βιβλίο μου στη γυναίκα και στον ομοφιλόφιλο άντρα, οι οποίοι έχουν εκδιωχθεί από την εκκλησία και τη δημοκρατία, κατάφορα και από την εκκλησία και από τη δημοκρατία. Τονίστε το, η εκκλησία και η δημοκρατία έχει κυνηγήσει τη φυσιολογικότητα τόσο πολύ, ώστε έχει καρφωθεί στο μυαλό των ανθρώπων ότι η ομοφιλοφιλία είναι παραφύσιν, ότι είναι αρρώστια. Η φύση δεν κάνει τίποτα παραφύσιν. Όταν αισθάνεσαι ότι ελκύεσαι από κάτι, από έναν άνθρωπο του ίδιου φύλου, δεν είναι παραφύσιν, είναι φυσικό. Αφού το λέει η φύση αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι εντελώς φυσιολογικό. Παραφύσιν είναι ότι θέλουν να παντρεύονται. Αυτό έχω να το πω, αυτό τους το χρεώνω. Για ποιο λόγο ασχολούνται οι ομοφιλόφιλοι, οι καθόλου φυσιολογικοί ομοφιλόφιλοι με το γάμο? Γιατί μπλέκουνε με την εκκλησία, η οποία εκκλησία είναι υπεύθυνη για όλο αυτό που έχει συμβεί. Μαζί με τη δικαιοσύνη, ο άξονας λέω, όπως τότε στο δεύτερο παγκόσμιο, Ιταλία, Γερμανία, ο άξονας, εκκλησία, δημοκρατία, έχουν απεγκεφαλίσει τους ομοφιλόφιλους και τις γυναίκες. Τις έχουν κατακρεουργήσει, τους έχουν ξεσκίσει που λέμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν, πρέπει να έχουν μέσα τους τόσο μίσος για τη δημοκρατία και την εκκλησία που απορώ πως πάνε και φυλάνε το χέρι της εκκλησίας ζητώντας την ευλογία τους. Σε αυτό με βρίσκουν κάθετα αρνητικό και θα έπρεπε να αναθεωρήσουν. Λόγω των απόψεων που έχει η εκκλησία εννοείς. Δεν... Και ποιον ενδιαφέρει, ποιον ενδιαφέρει. Τι είναι η Εκκλησία, έχει σχέση με το Θεό, έχει σχέση με τη, λέω, με τη διδασκαλία του Χριστού, διότι όταν λες χριστιανική Εκκλησία, υποτίθεται ότι πρέπει ό,τι κάνεις, να το κάνεις βάσει του μότο του χριστιανισμού. Όταν τρως μια σφαλιάρα, συγχωρείς και το μόνο που κάνεις είναι αγαπάς τον συνάνθρωπό σου. Τι σημαίνει αγαπάω, δεν θα το βρεις ποτέ, διότι δεν υπήρχε αυτή η λέξη, την έπλασαν οι χριστιανοί,
για να ορίσουν κάτι το οποίο είναι αόριστον. Τρία πράγματα υπάρχουν. Ή σε θέλω σεξουαλικά, ρε, με ερωτευμένος μαζί σου, ή είμαστε φίλοι, θέλω το καλό σου, σε προστατεύω, θέλω να είσαι καλά, ό,τι μπορώ κάνω. Αυτό λέγεται φιλότητα. Και το άλλο είναι το μίσος, το Νίκος με ψιλον γιώτα. Δεν σε γουστάρω, μακριά μου. Και αυτά. Το τέταρτο, η φιλότητα. Σε αγαπάω, δεν υπάρχει. Τι είναι, ο πες μου, εγώ δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι ή θέλω, σε επιθυμώ σεξουαλικά, ή σε επιθυμώ φιλικά, ή σε, δεν σε επιθυμώ. Τρία. Το άλλο τι μπορώ να αισθάνομαι. Η αγάπη τι είναι. Μπερδεύτηκα τώρα. Ρωτάω εσένα και κάποιους χιλιάδες ή εκατοντάδες ή δεκάδες που μας κοιτάζουν. Τι η αγάπη που έχω στο γονιό. Ορίστε. Δηλαδή η αγάπη που έχω στη μάνα μου, ας πούμε. Δεν είναι ούτε φιλία ούτε ερωτική επιθυμία. Είσαι σίγουρη ότι αγαπάς τη μητέρα σου και δεν τη μισείς. Ναι, τώρα πια ναι. Ορίστε, τώρα πια. Μέχρι πρώτη όμως. Έχω περάσει περιόδους που δεν τη γούσταρα, ναι. Τώρα γιατί την αγαπάς. Την κατάλαβα. Τι κατάλαβες. Γιατί σε βασάνιζε. Κατάλαβες, τι συγχώρεσες δηλαδή. Άρα είσαι χριστιανή εσύ. Είσαι μια χαρά. Λες τι συγχώρεσαι. Συγχωρώ. Άρα λοιπόν αγαπάω σημαίνει συγχωρώ. Μια χαρά. Το έχουμε. Αγαπάω λοιπόν σημαίνει συγχωρώ. Τίποτα άλλο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι συγχωρώ το παιδί μου. Λες αγαπάς το παιδί σου και σου λέω όχι. Μου λες τι αισθάνεσαι για το παιδί σου. Τρυφερότητα. Στοργή. Τι είναι αυτό. Θέλω να είναι καλά. Να είναι καλά και να είναι καλά. Τρία πράγματα. Τίποτα άλλο. Να είναι ευτυχισμένος. Και ότι του δίνω ότι μπορώ. Βάσει των όσων σκέφτομαι και των όσων υλικών μέσων διαθέτω, που δεν διαθέτω τίποτα σχεδόν, να είναι καλά. Θέλω να είναι καλά, τίποτα άλλο, να μου λέει ότι είμαι καλά. Okay, αμέ. Και αν το βοηθάω, αν μπορώ να το βοηθάω. Εγώ χρωστάω ευγνωμοσύνη στο παιδί μου και τίποτα το παιδί μου σε μένα. Εγώ το παιδί μου το έφερα εγώ. Και όλα τα δισεκατομμύρια των γονέων επί γης τα κάνουμε, είπα, για να βουλώνουμε την τρύπα της ανυπαρξίας μας, για να διασκεδάζουμε και να έχουμε ένα λόγο να υφιστάμεθα την βαρύτητα της ύπαρξής μας. Κανείς δεν κάνει παιδιά επειδή αγαπάει τα παιδιά. Είναι μόνο επειδή αγαπάει τον εαυτό του που μέσα από τα παιδιά βρίσκει λόγο ύπαρξης. Όμως η γυναίκα πρέπει πλέον να αρχίσει να σκέφτεται ότι ο λόγος της ύπαρξής της είναι πολύ σοβαρότερος από το να γεννάει παιδιά, είναι να διορθώσει αυτό το γελίο και ανδρόγυνο, μισόγυνο κόσμο. Η γυναίκα μόνο μπορεί να αλλάξει αυτήν την κατάσταση εάν αποφασίσει να κυβερνήσει, να αλλάξει τα συντάγματα, να αλλάξει τους νόμους, να νομοθετήσει νόμους οι οποίοι την προστατεύουν στην πραγματικότητα από την ανδρική βία και δεν την εξευτελίζουν όπως συμβαίνει. Τι άλλο, δηλαδή, έχω τόσα να πω που λες από πού να αρχίσω, πού να τελειώσω αυτό λίγο, αλλά εδώ οφείλω να επιμείνω, ναι, Ναταλία. Ναι. Οι γυναίκες πρέπει πραγματικά να καταλάβουν ότι ο λόγος που υπάρχουν φυσικά δεν είναι για να γεννάνε παιδιά. Είναι επειδή διαθέτουν εγκέφαλο για να δημιουργήσουν. Το γεγονός ότι φτάσαμε στον 20ο αιώνα, στα μέσα του 20ου αιώνα, για να επιτραπεί στη γυναίκα να ψηφίζει, να έχει γνώμη δηλαδή, και να κάνει μερικά πραγματάκια τα οποία είναι ήδη φτιαγμένα από τους άντρες. Διότι η γυναίκα ψηφίζει νομίζει ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί και άρχει. Τρίχες κατσαρές. Η γυναίκα δεν κάνει τίποτα από το να είναι υπόδουλη στον άντρα, ο οποίος έχει φτιάξει το σύστημα και μετά της δίνει, επειδή βαρέθηκε ο άντρας, λέει έλα και εσύ τώρα στο σύστημά μου και κάνε αυτά που κάνω ακριβώς εγώ. Η γυναίκα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γκρεμίσει το σύστημα των ανδρών και να φτιάξει το δικό της σύστημα που ίσως φτιάξει ένα κόσμο καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Καρβέλας. Ναι, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι βεβαίως άλλα 35 θέματα μπορούσα να ανοίξω. Είμαστε μία ώρα ακριβώς στον αέρα. Ναι, είμαστε ακριβώς μία ώρα στον αέρα. Μία ώρα που είναι και παρά 13 τώρα. Την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ αυτή τη μία ώρα. Έχω ένα δώρο για σένα. Δώρο δεν θέλω. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά αισθάνομαι σήμερα ότι έχω γεννήσει.
πριν από μερικές μέρες είχα ξαναβγεί στην τηλεόραση και αισθάνθηκα άλλα πράγματα. Τώρα αισθάνθηκα σαν μια λεχόνα. Δεν θέλω να πούμε για τις άλλες. Όχι, ναι, όχι, δεν λέω. Για, λέω επειδή δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι να με βλέπουν εμένα κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω. Θεωρώ αυτή η πρώτη φορά που βγαίνω μετά από 25 χρόνια. Και πιστεύω μετά από 25 χρόνια να είμαι ακόμα ζωντανός και να δω τι συνέβη. Μετά από 25 χρόνια να είμαι ακόμα ζωντανός και να δω τι συνέβη μετά από όλα αυτά που είπα σήμερα. Αν θα αλλάξει κάτι ή θα με σταυρώσουν. Ή θα σε αφορήσουν ξανά. Δεν με αφαιρούσαν ποτέ. Τι να αφορήσουν, ποιοι να αφορήσουν, τι. Ξυπνήστε γυναίκες. Ξυπνήστε γυναίκες είναι το σύνθημα και αυτό το σύνθημα υπάρχει και στην Σοφία. Λοιπόν. Είναι πολλά που δεν είπα ακόμα. Είναι πάρα πολλά. Θα κάνουμε podcast. Θα κάνουμε podcast. Ναι. Λοιπόν. Επειδή φοράς δαχτυλίδια, αυτή είναι μια πηξίδα. Φοράω δαχτυλίδια. Φόραγες μέχρι τώρα. Επειδή φόραγα δαχτυλίδια. Φόραγες. Τώρα να ξαναβάλεις αυτή την πηξίδα που σου πήραμε. Όχι ότι εσύ είσαι άνθρωπος που χάνει το δρόμο του, αλλά αυτό το δαχτυλίδι όταν το είδα είπα μου φωνάζει καρβέλας. Μ' άρεσε πολύ όπως το είδα. Έτσι. Γουστάρω. Για να θυμάσαι, είναι ωραίο. Είναι δαχτυλίδι. Μ' αρέσει. Ωραίο δεν είναι. Yes. Μια πηξίδα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη και κάτι ακόμα κλείνοντας. Θα μου επιτρέψεις να το πω δημόσια. Ξέρω ότι δεν τα γουστάει αυτά καθόλου, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Στον Νίκο Καρβέλα χρωστάω ότι έγινα στιχουργός. Του το χρωστάω, το λέω δημόσια. Όταν ξεκίνησα, όταν με γνώρισε το 89, έγραφα κάτι μπουρδες, κάτι σαχλαμάρες. Με πήρε από το χεράκι βουκεά βα, βουκεά γα. Γιατί το λες αυτό? Και με έμαθε να γράφω. Γράψαμε ένα τραγούδι μεγαλοφιές. Το μάλλον θα με δεις με κάποιον άλλον. Σε καινούριο περιβάλλον. Μάλλον. Σε ευχαριστώ για όλα, σου χρωστάω πολλά. Αλήθεια στο λέω. Να είστε καλά. Γεια. Yeah.